με βαθιά συγκίνηση άκουσα μόλις πριν από λίγο το άγγελμα της εκλογής μου στη θέση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου με την ευμενή πρόκριση του Παναγιωτάτου Πατρός και Πατριάρχου μας του Μεγάλου Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Δοξάζω το Θεό για ό,τι έχει γίνει στη ζωή μου μέχρι αυτή τη στιγμή. Μια ζωή που του αφιέρωσα με όλη μου τη δύναμη της ψυχής και που εκείνος την οδηγεί όπου θέλει, όποτε θέλει και όπως κρίνει. Σήμερα ο Άγιος Θεός θέλησε μεταξύ των αξίων εισαδέλφων μου, των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης, να καταστώ ο πρώτος διάκονος της. Να διακονήσω την ειρήνη και την ενότητα της Κρητικής Εκκλησίας. Να διακονήσω την ενότητα του λαού μας, του όμορφου, ευγενικού και ευλογημένου. Να διακονήσω και να συνεχίσω την ιστορία μιας εκκλησίας με χρυσές σελίδες ιστορίας στο διάβα των αιώνων. Δοξάζω για μια ακόμη φορά το Θεό και ευχαριστώ την Παναγία τη Μεσοπαντήτησα, την Παναγία του Χάνδακα, που από τα μικρά μου χρόνια δίπλα μου οδηγεί το βηματισμό μου στην εκκλησία. Ευχαριστώ όσους ευεργέτησαν τη ζωή μου. Με πρώτο το μακαριστό γέροντά μου, Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου Νεκτάριο, αλλά και το δικό του γέροντα, του οποίου το όνομα μου εμπιστεύθηκε, τον μακαριστό μεγάλο προθιεράρχη της Εκκλησίας της Κρήτης, Ευγένιο, όπως και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, του οποίου υπήρξα μέχρι το τέλος της ζωής του βοηθός επίσκοπος, αλλά και του Οσίου γέροντός μας, του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου, του οποίου το γύρας με όλη μου την αγάπη και με όλη μου τη στοργή θα περικρατήσω μέχρι να θέλει ο Θεός.